Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου, και ξεκινάει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση για αιμοπετάλη Α θετικό και Α αρνητικό απευθύνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ροδόπης, προκειμένου να σωθεί η ζωή ενός 23χρονου Κομωτινέου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πολλές δόσεις αιμοπεταλίων, Α θετικό και Α αρνητικό, χρειάζεται νεαρός Κομωτινέος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αιμοπετάλια μπορούν να προσφέρουν μόνο άντρες ηλικίας 18 έως 55 ετών. Οι Κομωτινέοι μπορούν να δώσουν δείγμα αίματος στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Κομωτινής, ενώ τα αιμοπετάλια θα προσφερθούν στην Αλεξανδρούπολη. Όπως μας τόνισε ο πρόεδρος των Εθελοντών Αιμοδοτών του Νομού Ροδόπης, κ. Δημητρακόπουλος. Έγινε μια έκκληση για έναν 23χρονο που νοσηλεύεται στην Αλεξανδρούπολη για αιμοπετάλια. Ποιοι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να πάνε και ποια είναι η διαδικασία που πρέπει. Καταρχάς είναι ένα νεαρό παιδί, 23 χρονών. Εδώ πρέπει να κάνουμε το παν για να μπορέσει να σωθεί αυτό το παιδί. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Νοσηλεύεται στην Αλεξανδρούπολη. Χρειαζόμαστε αιμοπετάλια και μάλιστα πολλές μονάδες αιμοπεταλίων, Α θετικό και Α αρνητικό. Αυτοί που πρέπει να δώσουν αιμοπετάλια είναι άνδρες μόνο ηλικίας 18 έως 55 χρονών, οι οποίοι έχουν δώσει έστω και μια φορά στη ζωή τους αίμα. Τα δείγματα μπορούν να δοθούν ή στο νοσοκομείο Κομωτινής, σταθμό αιμοδοσίας της Κομωτινής, ή στο σταθμό αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Θα δώσουν δείγμα και αν χρειαστεί και αν ταιριάζει το αίμα τους, θα ειδοποιηθούν ώστε να μεταβούν στην Αλεξανδρούπολη. Μόνο εκεί πρέπει να πάνε για να δώσουν αιμοπετάλια, για να σωθεί αυτό το νεαρό παιδί εδώ που τόσο άδικα ταλαιπωρείται. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει ενδιαφέρον οι Κομωτινέοι, έχουν τηλεφωνήσει στο Σύλλογο να μάθουν. Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον, έχει κοινοποιηθεί και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Υπάρχει φοβερή κινητοποίηση. Έχουν κινητοποιηθεί και οι νέοι μας, οι οποίοι, όπως έχει δείξει η εμπειρία, είναι και από τους πιο ευαίσθητους. Οπότε το θέμα θα καλυφθεί, θα πάει καλά, πιστεύω. Τις ανάγκες για αιμοδοσία εξήρει ο κ. Δημητρακόπουλος για μία ακόμη φορά, αναφέροντας πόσο σημαντικό είναι για το προσδόκιμο ζωής συνανθρώπων μας. Παράλληλα, επειδή διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες που πάντοτε υπήρχε ανάγκη για εθελοντική προσφορά αίματος, υπάρχει ακόμη αυτή η ανάγκη, υπάρχει κόσμος που δίνει τους καλοκαιρινούς μήνες και τι γίνεται. Οι ανάγκες είναι συνεχείς. Δηλαδή, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να δίνουμε αίμα όλοι όσοι μπορούμε δύο φορές το χρόνο. Χωρίς να μας ειδοποιήσει κανένας, χωρίς να υπάρχει κάποιος δικός μας άνθρωπος που να χρειαστεί αίμα. Η Ελλάδα είναι από τις 2-3 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καλύπτει τις ανάγκες της ακόμα από εθελοντικό αίμα. Αυτό είναι κάτι μείον. Πρέπει να το κοιτάξουμε ώστε να μπορούμε να έχουμε κάλυψη αποκλειστικά από εθελοντικό αίμα. Το καλοκαίρι το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, βέβαια, επειδή ο κόσμος πάει διακοπές, αυξάνονται τα ατυχήματα. Εκεί πρέπει να δώσουν μια ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά το καλοκαίρι, όποιοι έχουν καιρό να δώσουν, να πάνε να δώσουν αίμα. Επίσης έχουμε το πρόβλημα με τους ανθρώπους που έχουν μεσογειακή αναιμία. Τα πιο πολλά είναι παιδιά. Είναι γύρω στα 2.500 άτομα. Πηγαίνουν στην Αθήνα να βάλουν αίμα. Αυτοί πρέπει να βάζουν αίμα δύο φιέλες στο 15ήμερο. Πηγαίνουν να βάλουν αίμα και δεν υπάρχει. Ή τους λένε ελά την άλλη εβδομάδα ή τους βάζουν μία φιάλη. Αυτό σημαίνει ότι αυτών των ανθρώπων μειώνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει, έστω και μόνο αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει, ώστε να δίνουμε αίμα τακτικά δύο φορές το χρόνο. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, 27χρονος Έλληνας κρατούμενος στο κατάστημα κράτησης Κομωτινής εντοπίστηκε θετικός στον κορονοϊό. Ήδη από σήμερα το πρωί παρευρέθηκε στο χώρο κλιμάκιου του ΟΕΔΗ, όπου συνέλεξε δείγματα από εργαζομένους αλλά και κρατουμένους. Επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στις φυλακές Κομωτινής, με το κρούσμα να αφορά 27χρονο Έλληνα κρατούμενο. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο εντός των φυλακών και γίνονται ενέργειες που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε τεστ ανίχνευσης πρόκειται να υποβληθούν άμεσα κρατούμενοι των φυλακών, με τους οποίους ήρθε πρόσφατα σε επαφή ο 27χρονος φορέας της νόσου. Επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στις φυλακές Κομωτινής. Το κρούσμα αφορά Έλληνα κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε με κορονοϊό κατά τη διάρκεια που βρισκόταν σε καραντίνα, με την είσοδό του στο κατάστημα κράτησης Κομωτινής. Ο κρατούμενος ήταν συμπτωματικός, καθώς απομονώθηκε άμεσα, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο κατάστημα κράτησης στο κινητό συνεργείο του ΕΟΔΗ, όπου πραγματοποιεί ελέγχους και δειγματοληψίες από κρατούμενους και εργαζομένους. Μέχρι αυτή τη στιγμή, κανένας από το κατάστημα κράτησης δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα, ενώ ήδη έχει πραγματοποιηθεί η απολίμανση σε όλους τους χώρους.
Στο σημείο αυτό πάμε να ανοίξουμε ένα ακόμη παράθυρο στην επικαιρότητά σας και να καλησπερίσουμε αμέσως Skype τον προϊστάμενο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Κωνσταντίνο Χουβαρδά. Κύριε Χουβαρδά, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Η κλιματική αλλαγή για ακόμη μια φορά δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στην περιφέρειά μας. Μπορεί εδώ τοπικά να μην είχαμε φέτος έντονα καιρικά φαινόμενα όπως παρουσιάστηκαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Βλέπουμε όμως τις καταστροφικές επιπτώσεις τις οποίες επέφεραν οι πλημμύρες αλλά και οι πυρκαγιές στις πέντε εστίες οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω των πλημμυρών στην Θάσο. Ενημερώστε μας περαιτέρω για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Κοιτάξτε, πολλές φορές οι προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας δεν μπορούν να είναι υπερτοπικές. Δηλαδή, ξέρουμε το γενικό πλαίσιο ότι ο καιρός θα χαλάσει και θα έχουμε αστάθεια και κατά συνέπεια θα έχουμε και αρκετές βροχοπτώσεις, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν ακριβώς την περιοχή και ακριβώς την ένταση των φαινομένων. Έτσι ακριβώς έγινε και την περασμένη εβδομάδα στη Θάσο. Υπήρχαν έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες όπως προείπα ήταν υπερτοπικές, δηλαδή υπήρχε μεγάλη διαφορά έντασης στο βόρειο κομμάτι, όπου ήταν μια σχεδόν κανονική βροχόπτωση, ενώ στο νότιο κομμάτι και συγκεκριμένα στα λιμενάρια, τα οποία πάλι έχουν πλημμυρίσει και ήταν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στο ίδιο σημείο λοιπόν έχουμε τις έντονες βροχοπτώσεις, την υπερχείληση του χυμάρου και τα γνωστά γεγονότα που πλημμύρισαν μαγαζιά, καταστήματα κτλ. Άρα όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποια πράγματα. Πρώτον, τα έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή, γιατί πολλές φορές έχουμε αμαρτίες παλιών χρόνων. Έχουμε κατοικίες δίπλα στα ρέματα που μπορεί να μην είναι και που θα μπορούσε να μην ήταν και μέσα στην ευρεία κήτη για παράδειγμα, και βέβαια πρέπει να σχεδιάζουμε με ορίζοντα 20ετίας, και όταν λέω με ορίζοντα 20ετίας θα πρέπει να βλέπουμε τι βροχοπτώσεις έχουμε, την περίοδο επαναφοράς δηλαδή, και ο σχεδιασμός των έργων να γίνεται με βάση τη μέγιστη βροχόπτωση που θα μπορούσαν να έχουμε μέσα σε μία 20ετία. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να υπάρχουν όλος αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική αστυνομία, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και μετά η ικανότητα να επανέλθει η περιοχή στην πρώτερη κατάστασή της. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, αναφέρεται ότι οι μελέτες θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδο 20ετίας. Σε τι επίπεδο, πόσων ετών γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι θέμα του κάθε μελετητή και των τεχνικών υπηρεσιών, οι οποίες κάνουν τα αντιπλημμυρικά έργα. Και απλώς ορίζοντας 20ετίες είναι και μέσα στο πλαίσιο της οδηγίας 60, αλλά είναι και μια καλή πρακτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλά κράτη. Απλώς είναι ένα cost benefit ανάλυση έχει γίνει και φαίνεται ότι δεν πρέπει να σπαταλήσεις πολύ περισσότερα χρήματα για να πιάσεις ας πούμε την πλημμύρα των 50 χρόνων, αρκεί να μπορείς ας πούμε να ανταπεξέρχεσαι σε μια πλημμύρα που θα γίνει μία φορά στα 20 χρόνια, να μπορείς να ανταπεξέλθεις. Αλλά για να γίνουν αυτά σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις μετρήσεις, να ξέρεις τις βροχοπτώσεις σου για να ξέρεις ακριβώς τα νούμερα των βροχοπτώσεων και να μελετήσεις πώς μπορείς να φτιάξεις ένα έργο που να ανταπεξέλθει σε αυτή τη βροχόπτωση. Και όπως είδαμε, αυτές οι βροχοπτώσεις είναι τύπου flash flood, δηλαδή ευνίδια πλημμύρα,
που σημαίνει ότι ρίχνει πάρα πολύ νερό μέσα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Εδώ η όλη καταστροφή, ας πούμε, στα λιμενάρια έγινε μέσα σε 2 ώρες. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας για το βαθμό των επιπτώσεων των ισχυρών αυτών καιρικών φαινομένων? Σαφέστατα παίζει ρόλο. Πρέπει όλοι να είμαστε εκπαιδευμένοι για το τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε ένα τέτοιο γεγονός, δηλαδή μία καταρακτώδη βροχή που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρα. Και θα πρέπει βέβαια να σεβόμαστε και τη φύση, αλλά και να προνοούμε το πού βάζουμε το αυτοκίνητό μας, τι έχει συμβεί τα προηγούμενα χρόνια όταν βάζουμε το αυτοκίνητό μας. Και υπάρχει και η ατομική ευθύνη πολλές φορές, γιατί θα πρέπει να προσέχουμε, εκτός από αυτά που πρέπει να κάνει και ο Δήμος και η Περιφέρεια, φρεάτια, καθαρισμούς ρεμάτων κτλ, να κοιτάμε και το δικό μας το μικροπεριβάλλον, αυτό που είναι δίπλα στο σπίτι μας. Μάλιστα. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, την χρονιά την οποία διανύουμε, είδαμε άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα που να οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ναι, έχουμε συχνά έντονες καταστάσεις. Θυμόμαστε την Θάσο ξανά, την Σαμοθράκη, στο Δηδημότυχο. Έχουμε πολλές ευνίδες πλημμύρες πέρα από τις πλημμύρες στον Εύρο. Στην περσινή χρονιά είχαμε δει και την Δράμα, τα ορεινά της Δράμας που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή θα δημιουργεί τέτοια θέματα, θα έχουμε πιο συχνά μεγάλες ραγδαιότητες και η ραγδαιότητα αυτά μπορεί να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Άρα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας, να μην έχουμε κανένα φυσικασμό, και όπως είδατε στη Θάσο, οι πλημμύρες αυτές, επειδή υπήρχαν και ηλεκτρικές εκενώσεις, οι καταιγίδες αυτές δημιούργησαν και 5 εστίες πυρκαγιών, οι οποίες αν δεν τις πρόσεχε η πυροσβεστική προστασία, η πολιτική προστασία της Θάσου, από την πρώτη στιγμή μπορεί να είχε και τραγικά αποτελέσματα. Εξάλλου είναι χαρακτηριστικό ότι χρησιμοποιήθηκαν και ελικόπτερα και πεζεντέλ και για τις πυρκαγιές που έγιναν την ίδια ακριβώς μέρα με την πλημμύρα. Μάλιστα, πόσο σημαντική είναι η διαχείριση και η άμεση αντιμετώπιση τέτοιων ακραίων φαινομένων στην περιφέρειά μας από την πολιτική προστασία? Ουσιαστικά παίζουμε με το χρόνο. Άρα είναι μια λυσίδα, ειδοποίηση, και από εκεί και πέρα η ενημέρωση από τους φορείς, από το Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ώστε και τα μηχανήματα να τα στείλει έγκαιρα εκεί που τα χρειάζονται οι φορείς, π.χ. η πυροσβεστική υπηρεσία, ή να γίνει γρήγορα μια αποκατάσταση. Οπότε παίζει πολύ σημαντικό και ο ρόλος και η εγρήγορση όλων των υπηρεσιών καθ' όλο το 24ωρο. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, με βάση τις προβλέψεις και τις μελέτες της πολιτικής προστασίας, αναμένουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα ακραία καιρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε, θα πρέπει να δοθεί μια προσοχή κατά την σημερινή και αυριανή μέρα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και στα ορεινά της Τράκης. Υπάρχει ήδη έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. Είμαστε σε εγρήγορση για να δούμε το τι θα συμβεί. Πάντως είναι καλό πριν κάνει οποιαδήποτε μετακίνηση, ας κοιτάει και λίγο το δελτίο της ΕΜΗ. Σίγουρα. Και τις οδηγίες βέβαια αυτοπροστασίας, το τι πρέπει να κάνουμε όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Μάλιστα. Κύριε Χουβαρδά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, αλλά και για την πολύ σημαντική ενημέρωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς ο Υπουργός Οικονομικών δεν άφησε περιθώρια να δοθεί νέα παράταση, αν και αυτό αποτελεί αίτημα των λογιστών όλης της χώρας, όπως τόνισε στην κάμερα του τηλεοπτικού μας σταθμού και ο πρόεδρος των λογιστών και φοροτεχνικών Ροδόπης, κ. Θεόδωρος Σαββάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και σε άλλα σημαντικά φορολογικά ζητήματα που άμεσα λήγουν οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεών τους.
Την Παρασκευή 28 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία της παράτασης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ταυτόχρονα οι λογιστές συνεχίζουν να πιέζουν για να παραταθεί η προθεσμία. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος των Λογιστών και Φοροτεχνικών Θεόδωρος Σαβάκης. Μετά την παράταση που έχει δοθεί σχεδόν ένας μήνας, λίγη την Παρασκευή 28 Αυγούστου, υπάρχουν ακόμα σε κρεμότητα πολλές δηλώσεις, γύρω στις 500.000 δηλώσεις είναι σε κρεμότητα, δεν έχουν υποβληθεί. Εμείς και σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογος έχουμε ζητήσει την παράταση τουλάχιστον μέχρι 39. Ξέρετε, μεσολάβησε ο μήνας του Αυγούστου, ο οποίος είναι μήνας αδειών. Όλοι χρειαζόμασταν τις ολιγοήμερες αυτές τις διακοπές για ανασύνταξη δυνάμεων. Δεν φαίνεται πάντως στο Υπουργείο να υπάρχει πρόθεση για παράταση. Ίσως λίγες μέρες δοθούν άτυπα. Αλλά όντως υπάρχει το αίτημα των συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας, της ΠΟΦΕ, για παράταση μέχρι 39. Για τις μειώσεις φορολογικών οφειλών που εισέπραξαν μειωμένο ενίκιο κατά 40% μίλησε ο κύριος Σαβάκης. Εκδόθηκε μια νέα απόφαση από το Διοίκητη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αφορά τις μειώσεις φορολογικών οφειλών για διοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν εισπράξει μειωμένο ενίκιο κατά 40%, έχοντας ως αντιμετώπιση των μέτρων για την πανδημία. Λοιπόν, αυτοί οι ιδιοκτήτες πλέον με την απόφαση αυτή τους δίνεται η δυνατότητα να μην δηλώσουν κάτω ποσό αυτό στη δήλωσή τους, γιατί πρώτο υπήρχε άλλη πρόβλεψη. Πλέον δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσού που δεν εισπράχθηκε στη δήλωση και επίσης δεν θα τους επιβληθεί, δεν θα τους επιβληθεί κανένας φόρος εισοδήματος ή εισφορά αλληλεγγύης. Άρα το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο καθόλου και δεν χρειάζεται να δηλωθεί στο Ε2 και στο Ε1 αντίστοιχα, κατ' επέκταση. Επίσης, για τους ιδιοκτήτες αυτούς προβλέπεται ειδική μείωση 20% για φορολογικές οφειλές οι οποίες λήγαν μέχρι 31 Εβδόμου του 2020 και το 20% αφορά το 60% του εισπρατώμενου ηλικίου. Αυτές οι μειώσεις, το ποσό της πίστωσης αυτού θα μειωθεί αντίστοιχα και κατά σειρά από τον φόρο εισοδήματος, το ΦΠΑ και τους λοιπούς φόρους και τον έμφυα. Το διάστημα αυτό λήγει και η προθεσμία για τους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Λογιστών και Φοροτεχνικών Ροδόπης. Παράλληλα, έχουμε και τις αιτήσεις για τα 534 ευρώ. Πότε εκπνέει αυτή η προθεσμία και ποιους αφορά? Αφορά κατηγορίες ορισμένους ΚΑΔ, οι οποίοι έχουν πληγεί το 1 Ιούνιο. Είναι αυτές οι αποζημιώσεις του σκοπού, είναι 534 και 300 ευρώ αντίστοιχα, αφορά συγκεκριμένους ΚΑΔ, λίγους είναι η αλήθεια. Η υποβολή αιτήσεων εκπνέει στις 31 Αυγούστου του 2020. Ενεργοποιήθηκε από χθες η πλατφόρμα μέσα της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στη δράση Κινούμε Ηλεκτρικά. Για το ποιοι μπορούν να αιτηθούν, να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα, καθώς και για το πώς συμπληρώνεται η αίτηση και ποια είναι τα ποσά επιδότησης, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από χθες, Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 5 το απόγευμα, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα kinoumeelektrika.ipen.gr, μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στην δράση Κινούμε Ηλεκτρικά. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμμετοχή στο Κινούμε Ηλεκτρικά μπορούν να αιτηθούν οι παρακάτω κατηγορίες. Φυσικά πρόσωπα, μια σκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης αμυγός ηλεκτρικό όχημα ΙΟΤΑΧΗ. Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά την αγορά ηλεκτρικού δικύκλου ή τρικύκλου καθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου. Το οικολογικό μπόνους που προβλέπεται για αυτήν την κατηγορία είναι για αγορά η μίσθωση αμυγός ηλεκτρικού οχήματος λιανικής τιμής προφόρων έως 30.000 ευρώ, η επιδότηση αναλογής στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό της 6.000 ευρώ. Για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου, το οικολογικό μπόνους αναλογής στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, τέλος δίνεται ποσοστό 40% επί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης τη δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500 ευρώ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμηρέται η δυνατότητά τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους. Οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δικύκλου ή τρικύκλου και
και ποδηλάτου. Τέλος, δίνεται προαιρετικά η δυνατότητα απόσυρσης παλιού οχήματος, το οποίο έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα από την 1η-1η του 2013 και πιο πίσω, ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του ετούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000 ευρώ, ενώ αυτή του δικύκλου με 400 ευρώ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση, αλλά μόνο εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα, ενώ εξαιρούνται τις απόσυρσεις στα ποδήλατα. Οι ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσης ταξί οχημάτων για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται οικολογικό μπόνους. Για την αγορά, η μίσθωση αμυγός ηλεκτρικού οχήματος σε ποσοστό έως 25% επί της λιανικής τιμής προφόρων με μέγιστη τιμή της 50.000 ευρώ. Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000 ευρώ. Νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής, ατομικές, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΜΕ, ΕΠΕ, ΚΙΝΟΣΕΠ και μεγέθους. Πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται δυνατότητα επιλογής έως 3 οχημάτων ή έως 6 εφόσον η εταιρεία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες. Αμυγός ηλεκτρικά οχήματα λιανικής τιμής προφόρων έως 50.000 ευρώ με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολογικού μπόνους στις 5.500 ευρώ. Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρικύκλα με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800 ευρώ. Αμυγός ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προφόρων, μέγιστη αξία ή 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό της 5.500 ευρώ. Υβριδικά ή επαγγελματικά οχήματα χαμηλών ρήπων έως 50 γραμμάρια ένα χιλιόμετρο, μάζας έως 3,5 τόνων με ποσοστό 15% επί της λιανικής τιμής προφόρων μέγιστης αξίας 50.000 ευρώ και μέγιστο ποσό της 4.000 ευρώ. Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρεις κατηγορίες ή και από μία από αυτές. Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου. Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δύο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού μπόνους. Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας kinoumeelektrika.ipen.gr. Η διαδικασία είναι πολύ απλή και συνοδεύεται από την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανακατηγορία ωφελουμένων, όπως αυτά έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης. Πιο συγκεκριμένα για το αίτημα συμμετοχής, ο ωφελούμενος θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Taxis.net, εναλλακτικά και κυρίως για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφής με τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερομένου. Στο περιβάλλον της πλατφόρμας και αφού γίνει είσοδος σε αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει το είδος του οχήματος που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και θα σημειώνει στα αντίστοιχα πεδία εάν επιθυμεί οικιακό φορτιστή. Μόνο για φυσικά πρόσωπα προβλέπεται αυτό και μόνο για την περίπτωση που επιδοτούνται για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, εάν θα αποσύρει όχημα και αν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες. Μετά τις παραπάνω ενέργειες, συνίσταται ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει αποθήκευση και στη συνέχεια να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι λίστες επιλέξιμων οχημάτων που έχουν αναρτηθεί είναι ενδεικτικά, συνεπώς μοντέλα οχημάτων που δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμοι υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών της δράσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται, καθώς και στον τύπο του έξυπνου οικιακού φορτιστή. Δύο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης. Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα είναι επιλέξιμα μεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή, ακόμη και αν είναι καινούρια, και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες εξεπερνούν για αυτοκίνητα τη λιανική τιμή προφόρων των 50.000 ευρώ. Επίσης, για την επιδότηση σε περίπτωση μίσθωσης, η αγορά του οχήματος στη λήξη της μισθωτικής περίοδου θα είναι υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελουμένου. Η λειτουργία του Help Desk διευρύνεται και θα δέχεται κλήσεις από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ προκειμένου να εξυπηρετήσει τους ενδιαφερομένους. Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 213-151-3640, 213-15-13-697, 213-15-13-797, 213-15-13-124, 213-15-13-9. Παράλληλα, ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στην διεύθυνση support
www.kinoumeelektrika.papaki.prv.ipk.gr. Για την επόμενη σκηνοθετική του δουλειά μίλησε στην κάμερα του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Σταύρος Κιουζελίδης, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται και σε αναζήτηση δύο νέων ερασιτεχνών ηθοποιών να τον πλαισιώσουν στη νέα του αυτή δουλειά. Κοντά μας έχουμε τον Σταύρο Κιουζελίδη με νέα ιδιότητα, παρουσιάζοντας και τις νέες του δουλειές στην συγγραφή αλλά και στην σκηνοθεσία ταινιών μικρού μήκους. Θα μιλήσουμε για τις ταινίες αυτές, για τη νέα δουλειά την οποία ετοιμάζεις, καθώς και για την βράβευσή σου με την συμμετοχή στο διαγωνισμό του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Οπότε να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας αναφερόμενοι στις δύο ταινίες τις οποίες έχεις κάνει. Να αναφερθούμε λίγο στην θεματολογία τους. Καταρχάς δεν την έχω κάνει μόνος μου, την έχω κάνει με την ομάδα της Mike. Είμαστε όλοι μαζί. Το σημαντικό είναι ότι περνάμε καλά. Η θεματολογία τους τώρα έχει να κάνει με όσο τετριμένο και να ακούγεται με την καθημερινότητα και πράγματα που μου έχουν συμβεί εμένα στον δρόμο. Η πρώτη για παράδειγμα έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος συναντάει ανθρώπους στον δρόμο του που θέλουν να τον βοηθήσουν πάρα πολύ, όλος περιέργος, και αυτό είναι που τον ξενίζει. Τελικά αυτό είναι ένα όνειρο. Στην πραγματικότητα όλοι είναι αγενείς και αυτό το πράγμα τον ανακουφίζει γιατί ζει στην καθημερινότητα. Η άλλη έχει να κάνει με τους ανθρώπους που αμφιβάλλουν λίγο για την ψυχική τους υγεία. Δηλαδή αν έχουν κάποια πάθηση ή αν έχουν κάποια καλλιτεχνική φλέβα. Ωραία. Οπότε πάμε στην νέα δουλειά, την οποία προετοιμάζεις τώρα και βρίσκεσαι και σε αναζήτηση έραση τεχνών, ηθοποιών να συμμετέχουν σε αυτή. Αυτό πιο πολύ το κάναμε για να δούμε πώς λειτουργεί και η ομάδα όσον αφορά το κάλεσμα που κάνει η ομάδα σε κόσμο που θέλει να έρθει και να γνωριστούμε, να ασχοληθεί με το αντικείμενο, την ταινία, τη διαδικασία του γυρίσματος μιας ταινίας και γιατί όχι να γνωριστούμε και να μείνει και στην ομάδα αυτός που θα έρθει. Θέλουμε ένα ζευγάρι 25 με 35 για να παίξουν να συμμετέχουν στην ταινία. Πρωταγωνιστές είναι πάλι αυτός ο καλλιτέχνης που λέγαμε, ένας άνδρας, ο οποίος αμφιβάλλει για την ψυχική του υγεία, αυτό που είπαμε και πριν. Ωραία, πάμε τώρα να αναφερθούμε για την συμμετοχή σου στον διαγωνισμό του Δήμου Κομοτηνής, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Αυτό το είδα από το ίντερνετ. Ήμασταν κλεισμένοι μέσα όλοι και ήμασταν τις περισσότερες ώρες στο ίντερνετ. Μου φάνηκε ενδιαφέρον, το κάναμε έτσι και αλλιώς με την ομάδα, τραβήξαμε κάποια πλάνα, ιντερνετικά τα δώσαμε για μοντάζ, ιντερνετικά τα επεξεργαστήκαμε, τα συζητήσαμε, το έστειλα και πήρα μια μέρα τηλέφωνο και πήγα στο Δήμο. Πάμε τώρα στις εκπομπές τις οποίες έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο και μέσα από το κανάλι στο YouTube. Να αναφερθώ πρώτα στην εκπομπή Σεσουάρ, στην οποία το ένα μέλος αποχώρησε. Θα συνεχιστεί τη νέα χρονιά με την προσθήκη κάποιου νέου ατόμου. Δεν αποχώρησε ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης είναι πάντα στην ομάδα. Απλά έχει φύγει για πρακτικούς λόγους, τεχνικούς τέλος πάντων, στην Αγγλία για δουλειά. Εμείς το συνεχίζουμε κανονικά, θα το συνεχίσουμε είτε μόνος μου, είτε με άλλον, είτε με τον ίδιο το Λευτέρη που έτσι και λέω στο ίντερνετ και το διαδίκτυο μας βοηθάει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τώρα όσον αφορά τις άλλες εκπομπές που κάνουμε, το Mic on Live, είναι συνεντεύξεις που κάνουμε από ανθρώπους από όλους τους χώρους. Είτε μπορεί να είναι χορευτής, μπορεί να είναι σκηνοθέτης, μπορεί να είναι παρουσιαστής, καλή ώρα που κάνουμε εσένα και πολλά άλλα τέτοια. Να κλείσουμε τη συζήτησή μας αναφερόμενοι στην Εξύψωση, την ταινία την οποία πραγματοποιεί η Mike Productions. Υπήρξαν κάποια προβλήματα λόγω της πανδημίας του COVID-19, δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Σε τι ακριβώς φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες και αν υπήρχε μια φυσική ροή, τα πράγματα θα είχαμε ξεκινήσει το μοντάζ και θα είχαμε προβολή της ταινίας λογικά περίπου το Μάιο. Τώρα, εξαιτίας αυτών των συνθήκων, φτάσαμε να κάνουμε ακόμα. Να έχουμε ακόμα ανάγκη να κάνουμε κάποια γυρίσματα για να τελειώσουν. Έτσι κι αλλιώς τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας για τα γυρίσματα. Τώρα, να πούμε το πότε θα γίνει δεν είναι λίγο δύσκολο. Μέσα στη χρονιά, φαντάζομαι, θα έχουν τελειώσει τα γυρίσματα και του χρόνου θα έχει τελειώσει και η ταινία για να μπορεί να προβληθεί. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία δεν εκθερεύουν για σήμερα, 3η 25 Αυγούστου, αλλά και αύριο, Τετάρτη 26 του μηνός.
Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την πόλη της Κομοτηνής αλλά και ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου. Πάμε να δούμε τι προβλέπει ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Και κάπου εδώ η ενημέρωσή σας ολοκληρώθηκε για σήμερα. Εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δελτία ειδήσεων και όλες τις εκπομπές μας μέσα από την ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.rodopi.net.gr καθώς και από το Facebook TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.